Τα πόσον όλα αυτά θα που αναλάβει, συζητάμε. Θα αναλάβει, θα αναλάβει η Λίγα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μπαίνουνε Σέρβοι, βέβουνε Ρουμάνοι, έρχονται Γάλλοι, Πορτογάλοι, γίνεται αχταρμάς. Εσείς τι έχετε, επειδή είστε καθηγητής επιδημιολογίας, τι καταλαβαίνετε από όλο αυτό? Δώστε μας το δικό σας συμπέρασμα ως επιστήμονας, εξειδικευμένος στο θέμα. Ωραία. Καταρχήν το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η θετική όψη είναι ότι έχουμε τουρίστες, ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα της χώρας από την 1η Ιουλίου. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι έχουμε εισαγόμενα κρούσματα, κάτι το οποίο αναμενόταν. Ναι. Ήταν απόφευκτο να μην έχουμε εισαγόμενα κρούσματα. Ναι, αλλά βλέπω μια έξαρση εγώ στα Βαλκάνια, η οποία είναι εξόχως ανησυχητική. Έχετε δίκιο. Και από εκεί έρχονται πάρα πολλοί, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που παρουσιάζονται και τα περισσότερα κρούσματα. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει εγώ τώρα, δεν ξέρω, εσείς είστε πιο ειδικός. Ναι. Έχετε δίκιο, και προς αυτή την κατεύθυνση έγινε το κλείσιμο των συνόρων για τους επισκέπτες από τη Σερβία. Η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά και γίνονται στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, κυρίως από τους επισκέπτες από τη Βουλγαρία, αλλά και τη Ρουμανία. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Ήταν κάτι το οποίο δεν αναμενόταν, αλλά η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά, έτσι ώστε ενδεχομένως να ληφθούν και πιο αυστηρά μέτρα στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, να δούμε το ίδιο φρένο στις αφίξεις που έχουμε από τη Σερβία και, και σε άλλες χώρες, εάν τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά για τις περιοχές αυτές. Είναι κάτι είναι πιθανόν. Είναι πιθανό, λέτε. Αν αυτό θα εξαρτηθεί από το ποσοστό των θετικών στους ελέγχους που διενεργούνται. Είναι ένα πιθανό σενάριο και, όπως σας είπα προηγουμένως, επαναξιολογείται. Κύριε Παρασκευή, επειδή όλοι μιλούμε για τα ποσοστά επί των ελέγχων, ποιο είναι το ποσοστό εκείνο που θα αρχίσει να ενεργοποιεί κάποιες διαδικασίες για να κλείσουν πάλι σύνορα με διάφορες χώρες? Δηλαδή, πόσα κρούσματα θα ήταν ανησυχητικά? Αν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 5 στα 1000, δηλαδή περίπου 0,5%, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι για να λάβουμε, να σκεφτούμε το αν θα χρειαστεί να λάβουμε περαιτέρω μέτρα. Στο πόσο, πού βρισκόμαστε, διότι έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 126 κρούσματα τις τελευταίες 7-8 ημέρες. Δεν ξέρω σε τι εύρος ελέγχων αντιστοιχούν αυτά. Ναι, εγώ αναφέρομαι, όταν λέω για τα ποσοστά, αναφέρομαι στους ελέγχους που αφορούν επισκέπτες μιας συγκεκριμένης χώρας. Δεν έχω μια ακριβή εικόνα σε σχέση με τα ποσοστά αυτά για τις τελευταίες ημέρες ανά προορισμό, αλλά αυτό ήταν η απάντηση στο ερώτημά σας. Ναι, πράγματι ο αριθμός των κρουσμάτων, των εισαγόμενων κρουσμάτων, είναι υψηλός, όπως τα αναφέρατε, αλλά τα αξιολογούμε ανάλογα με το ποσοστό ανά περιοχή, ανά χώρα. Το γεγονός ότι παρότι έχουμε, συγγνώμη Βαγγέλη, εισαγόμενα κρούσματα που μέχρι να ανακαλυφθούν, μέχρι να βγει το τεστ, κυκλοφορούν σε διάφορες περιοχές. Αλλά για την ώρα δεν προκύπτει μια διασπορά του ιού. Είναι κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό ή απλά τυχαίο αυτή την ώρα? Αυτό είναι ένα πολύ καλό σχόλιο. Καταρχήν θα πρέπει να τηρείται ο αυτοπεριορισμός. Συστήνεται και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες ότι μέχρι να βγει το αποτέλεσμά τους θα πρέπει να αυτοπεριορίζονται σε ένα διάστημα περίπου μιας ημέρας. Αν αυτό δεν τηρείται και αν κάποιος είναι θετικός, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω διασπορά. Όπως επίσης, αν τυχόν δεν τηρείται και το καθεστώς της καραντίνας. Είναι μέτρα τα οποία ακούγονται περίεργα, αλλά ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερη που λόγω κορονοϊού θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κύριε καθηγητά, όλο αυτό που συζητάμε και αυτό που λένε για τα εισαγόμενα και η ανησυχία που υπάρχει, πόσο επηρεάζει τον ελληνικό πληθυσμό υπό την έννοια και αυτού που λένε πολλοί επιδημιολόγοι, ότι το πρώτο κύμα έξαρσης της επιδημίας του κορονοϊού δεν το έζησε τόσο πολύ ο ελληνικός πληθυσμός, γιατί είχαμε το lockdown πολύ γρήγορα και μπήκαμε μέσα. Αυτά τα εισαγόμενα τώρα πόσο περισσότερο μπορούν να επηρεάσουν τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος είναι παρθένος σε σχέση με τον κορονοϊό? Ναι, κοιτάξτε, αναφορικά με αυτό που είπατε, πράγματι ο ελληνικός πληθυσμός έχει εκτεθεί σε πολύ μικρά ποσοστά. Αλλά και σε άλλες χώρες τα ποσοστά έκθεσης, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερα, δεν έχει επιτευχθεί η ανοσία αγέλης. Γενικά λοιπόν, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο πληθυσμός πράγματι έχει χαμηλά επίπεδα ανοσίας. Άρα λοιπόν είμαστε απροφύλακτοι σε τυχόν έκθεση στον κορονοϊό από τα εισερχόμενα κρούσματα. Είμαστε σε μία περίοδο υψηλής επικινδυνότητας. Άρα να μην χαλαρώνουμε, γιατί υπάρχει αίσθηση του κόσμου ότι εντάξει, έφυγε τώρα πια, εμείς πήγαμε καλά, τελείωσε. Καθόλου. Μπορεί να είμαστε μια χώρα στην οποία είχαμε πολύ ήπιο επιδημικό κύμα, με τη συνεργασία όλων
η επίδραση του κορονοϊού, η διασπορά του κορονοϊού να ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά τώρα αυτή την περίοδο η επικινδυνότητα είναι πολύ υψηλή και είναι πολύ υψηλή λόγω του γεγονότος των εισαγόμενων κρουσμάτων αλλά και της ψυχολογίας μας λόγω της θερινής περίοδου. Είμαστε σε ψυχολογία διακοπών, οι επισκέπτες μας έρχονται για διακοπές και ενδεχομένως να συγχρονίζονται περισσότερο από όσο θα έπρεπε, κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες υπερμετάδοσης ή γενικά διασποράς αν δεν τηρούνται τα μέτρα. Ως επιδημιολόγος, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας πείτε εσείς η φορά, η συχνότητα με την οποία μεταδίδεται ο ιός είναι αυξημένος, είναι σταθερός, βοηθούν οι κλιματικές συνθήκες τώρα το καλοκαίρι, να μην μεταδίδεται δηλαδή με πολύ μεγάλη συχνότητα? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πράγματι, φαίνεται ότι κατά τη θερινή περίοδο η θερμοκρασία επηρεάζει, αλλά επηρεάζει μερικώς. Δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί. Αυτό το βλέπουμε και στην πράξη από τις γειτονικές χώρες ή άλλες περιοχές της Ασίας που έχουμε έξαρση κρουσμάτων. Άρα λοιπόν, σίγουρα... Αυτή η έξαρση κρουσμάτων, συγγνώμη, μέσα σε αυτό που λέτε, αυτή η έξαρση κρουσμάτων που έχουμε ξαφνικά στα Βαλκάνια, πώς εξηγείται? Εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα από την έλλειψη περιοριστικών μέτρων. Δεν είμαστε σε συνθήκες καραντίνας. Υπήρχαν εισαγόμενα κρούσματα πιθανόν λόγω συνέπειας της περίοδου του Ραμαζανιού και λόγω απουσίας περιοριστικών μέτρων έγινε περαιτέρω διασπορά και βλέπουμε την εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα, που έχουμε σήμερα. Επαναφώνουμε στο προηγούμενο σχόλιο. Κατ' θερινή περίοδο σίγουρα συμβαίνουν μεταδόσεις. Το καλοκαίρι δεν αρκεί από μόνο του να περιορίσει τον κορονοϊό. Και από την άλλη σκοπιά, λόγω και των εισαγόμενων κρουσμάτων, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην συμβούν αιστείες υπερμετάδοσης, τοπικής μετάδοσης σε πολλές περιοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.